Καλησπέρα κύριε Στεφανή. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινο τραύμα. Ο κόσμος και του δικού μου του γραφείου αλλά και του δικηγορικού γραφείου δίπλα δεν ήταν εκεί. Είχαν φύγει λίγη ώρα νωρίτερα. Η πόρτα μένει ανοιχτή στην είσοδο της πολυκατοικίας γιατί έχουμε, είδατε, ιατρία από πάνω στον δεύτερο όροφο, οπότε βρήκανε κάποιοι άνανδροι να ρίξουν καζάκια στη μοναδική γυναίκα βουλευτή της Πελοποννήσου. Τώρα είδα και μια ανακοίνωση που μιλήσατε ότι η τρομοκρατία δεν περάσει, δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, σαφέστατα δεν θα περάσει. Έχουν αναλάβει οι άνθρωποι της αστυνομίας και η δικαιοσύνη, έχω εμπιστοσύνη και είναι σαφέστατο ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ούτε εμένανε ούτε τους συνεργάτες που να εκφοβήσει καμία τέτοια εγκληματική ενέργεια. Από όπου και να προέρχεται θα πέσει στο κενό. Θα ζητήσετε περαιτέρω μέτρα ασφαλείας και στην είσοδο την πολυκατοικία, δηλαδή στην είσοδο των γραφείων? Όχι κύριε Στεφανή, γιατί είναι σοβαρό αυτό, δεν είναι για λίγο. Αυτή μπορεί να είναι και προειδοποίηση, δεν το ξέρει. Αυτό θα το αναλύσει η αστυνομία. Αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Εμείς πάντως το μήνυμά μας το στέλνουμε όσο πιο δυνατά, όσο πιο πολύ μεγάλη και δυνατή δύναμη έχει η φωνή μας, ότι δεν εκβιαζόμαστε ούτε υποχωρούμε και δεν τρομοκρατούμαστε σε καμία περίπτωση. Δεχτήκατε τηλεφωνήματα από στελέχη του κόμματος, γενικά? Έχω δεχτεί βεβαίως και από συναδέλφους και από τον συνάδελφο βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό έρευνας και τεχνολογίας, ο κύριο Δήμα, και συναδέλφους βουλευτές από όλη τη χώρα, από το κόμμα, τον κύριο Τάσο Καϊτάνη, από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όλοι καταδικάζουν αυτή την ενέργεια. Ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράσταση, αλλά και από ανθρώπους της Κορινθίας μας, οι οποίοι αγωνιούν για όλο αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα γεγονός που μαυρίζει την εικόνα των ανθρώπων της Κορινθίας μας, που έχουν μάθει δημοκρατικά να συναλλάσσονται ακόμα και όταν έχουν αντίθετες απόψεις. Και δεν έχουμε συναντήσει, δηλαδή δεν έχουμε αντικρίσει άλλες φορές στην Κορινθία τέτοια, δηλαδή αυτό το σοβαρό συμβάν, να βάζουν σε είσοδο ή σε γραφεία όπως γίνονται στην Αθήνα σε άλλες περιπτώσεις. Η Κορινθία είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Ναι, δεχτήκατε ποτέ απειλές για τη ζωή σας ή κάτι? Όχι κύριε Στεφανή, ποτέ. Εύχομαι να είναι όλα καλά και τι να σας πω τώρα, να σας πω να είστε δυνατοί και να μην μασάτε από τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σούκουλη. Σας ευχαριστώ και για τα λόγια σας και σας ευχαριστώ γιατί την πρώτη πολύ στιγμή ήσασταν εκεί να καλύψετε το γεγονός, γιατί πραγματικά ήταν μια έκρηξη η οποία ήταν δυνατή, ακούστηκε και είναι και το γραφείο στο κέντρο της πόλης. Και δεν μπορούσαμε να μην πάμε. Και ήσασταν εκεί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.